ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της στέψης του βασιλιά, του Καρόλου. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Πάντα με το έγκυρο και πολύ ακριβές ρεπορτάζ σου. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν σε σένα. Έχουμε το πρόγραμμα βήμα-βήμα. Τι θα γίνει στις 6 Μαΐου? Βήμα-βήμα, για να ξέρει ο κόσμος, βεβαίως η πλειοψηφία των ανθρώπων γνωρίζει πια, γιατί έτσι όπως έχει γίνει ένα θέμα της λαϊκής κουλτούρας ο θεσμός βασιλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε μάθει τα πάντα, τα βαΐα, τις άμαξες, τι φοράνε, τι δεν φοράνε, τι θα φάνε, αλλά θα πούμε πολύ συνοπτικά. 11 η ώρα Βρετανίας, δηλαδή 1 η ώρα Ελλάδας, έχουμε 2 ώρες διαφορά, θα φύγουν από το παλάτι, το οποίο βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την εκκλησία που θα γίνει η στέψη, το αβαΐο του Westminster, που είναι ιστορική εκκλησία και υπάρχουν εκεί τάφοι βασιλείς και σημαντικών ιστορικών προσώπων όπως του Λόρδου Νέλσον. Αυτή η διαδικασία, ενώ είναι 1,5 χιλιόμετρο, θα γίνει με τη χρυσή άμαξα που έχει υποστεί κάποιες αλλαγές, έχει ερκοντήσει, δεν έχει ηλεκτρικά παράθυρα. Δεν γνωρίζω αν έχει τηλεόραση για να βλέπουν πώς καλύπτει. Η άμαξα έχει ηλεκτρικά παράθυρα. Θα μας τρελάνε τώρα. Βεβαίως. Ναι. Το αλλάξαν για λόγους ασφαλείας. Φαντάσου κάποιος να πυροβολήσει τα παλιά παράθυρα τα οποία δεν ήταν αλεξίσφαιρα. Ναι, ναι, τα έχουν προνοήσει όλα. Ναι. Υπάρχουν δύο χρυσές άμαξες, οπότε αν χαλάσει έχουν και δεύτερη. Μία από 1,5 χιλιόμετρου λόγω του κόσμου και λόγω της διαδικασίας θα κάνει περίπου 1 με 1,5 ώρα, εκτός αν αλλάξει αυτό. Είναι περίπου 1 με 1,5 ώρα η στέψη. Βλέπουμε εδώ τώρα ένα γραφικό που δείχνει την διαδρομή που μας βρήκε εδώ η Μαρτίνη Πολυχρόνη. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Μεγάλος πονοκέφαλος για τους Βρετανούς είναι και πόσο θα στοιχήσει τώρα αυτή η τελετή. Είναι πολλά τα λεφτά, Μαριών μου, για να παραβεβαιώ. Η στέψη της μητέρας του κόστησε 1,5 εκατομμύρια στερλίνες το 1953, που σε σημερινά χρήματα είναι περίπου 50 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια ευρώ. 15 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, 15 ενώ τώρα... στερλίνες, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί. Σήμερα θα κοστίσει περίπου 100 εκατομμύρια στερλίνες. Και για να σας κάνω να ζαλευτείτε περισσότερο, θα έχουμε μόνο 2.000 καλεσμένους. Άρα ο κάθε καλεσμένος, χωρίς να φάει, θα κοστίσει 20.000 στερλίνες. Και μια που λες για φαγητό, συγγνώμη, θα φάει αυτή την Κίση Λορέν που δεν ξέρει κανείς, δεν έχει καταλάβει κανείς τι έχει μέσα. Όλα αυτά δεν τα πλάνα που βλέπουμε, είναι τα τελευταία από τις πρόβες που γίνονται, έτσι. Έλα, Γιώργο, για πες. Λοιπόν, 50.000 ο κάθε καλεσμένος, το πιάτο αυτό θέλω να σου κάνω μια αποκάλυψη. Για πες. Έκανα μια έρευνα, όλοι το λένε λάθος, μόνο στην εκπομπή σου θα πούμε το σωστό. Δεν έχει φασόλι, έχει κουκί. Κουκί. Τα κουκιά που τρώμε, που τρώνε και στην Κρήτη, που τρώμε σε όλη την Ελλάδα, ταιριάζουν με το εστραγγόν και ήταν το αγαπημένο λαχανικό για τη μυρωδιά του και τη γεύση της εκλιπούσης βασιλής. Άρα γι' αυτό μπαίνει εκεί. Άρα αυτό το πράσινο που βλέπετε είναι κουκί, δεν είναι φασόλι. Μάλιστα. Από εδώ λοιπόν λύσαμε και αυτή την απορία. Οπότε όποιος θέλει να μάθει τι ακριβώς τρώνε οι βασιλείς, πρέπει να συντονίζεται σε αυτή την. Είναι το πιάτο της στέψης τώρα αυτό. Από την άλλη, θα γίνει και μια έτσι αναφορά στις ρίζες του πατέρα που είναι εδώ στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά θα παίξει βυζαντινή μουσική, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια προσπάθεια του Καρόλου να δείξει πόσο αγαπούσε τον πατέρα του, που πέθανε και αυτός λίγους μήνες, ένα χρόνο πριν από τη βασίλισσα. 99 του. Ακριβώς. Mm-hmm. Και θα τον τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θυμίζω ότι ο πρίγκιπας, ο βασιλιάς Καρόλος, έχει ιδιαίτερη σχέση με την Ορθοδοξία. Μεταβαίνει στο Άγιο Όρος σε μια συγκεκριμένη μονή, όπου είναι πολύ γνωστή και στην Ελλάδα. Δεν θα πω πια για να μην κάνω διαφήμιση. Ναι. Σε αντίθεση με τον πατέρα που δεν είχε καλές αναμνήσεις, όπως λέγεται από εδώ, και δεν ήθελε και να έρχεται. Ότι έφυγε δύσκολα, δεν αγαπούσε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, ο νεκρός δεν δικαίωται, δεν θα πούμε αν είχε δίκιο ή άδικο. Mm-hmm. Τώρα, ο Χάρη θα είναι στη στέψη. Μόνος είναι, του μάλλον. Θα είναι, αλλά επειδή κάποιοι έχουν αρχίσει και μεταδίδουν ανακρίβειες, θα σου πω ότι θα κάθεται 10 σειρές πιο πίσω και αυτό είναι λογικό. Απόσταση ασφαλείας. Μακριά. Πολύ μακριά. Ναι, ναι, γιατί του έχουν στερηθεί τα βασιλικά του καθήκοντα. Ο γιος θα κάθεται 10 θέσεις πίσω. Δηλαδή, συγγνώμη, ο πρώην σύζυγος της Καμίλα που μάθαμε ότι έχει επίσης πρώτη προσκληθεί, θα είναι πιο μπροστά. Ναι. Ναι, γιατί ακριβώς, αυτό βεβαίως είναι και λίγο σκανδαλάκι, γιατί να είναι ο πρώην άντρας, αλλά ο άντρας, ο πρώτος σύζυγος της βασιλικής συζύγου, η βασίλισσα, όπως τη λένε πια, ναι, είναι πρώην αξιωματικός, έχει βραβευτεί και δικαιούται να κάθεται μπροστά. Ο μικρός γιος του Καρόλου δεν είναι ενεργός
τη βασιλική οικογένεια και έχει χάσει όλους τους βασιλικούς τίτλους. Οπότε θα πάει στη δέκατη σειρά. Στη δέκατη σειρά θα κάτσει μόνο στη τέψη και μετά θα φύγει, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να προλάβει τα γενέθλια του παιδιού του, το οποίο έχει τα 4 χρόνια. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο καλλιτεχνικό μέρος αυτής της τελετής, γιατί θα έχουμε και συναυλίες μετά. 2 συναυλίες θα έχουμε. Η μία θα γίνει για πρώτη φορά στην Ανατολική Αυλή του Παλατιού του Buckingham. Θα είναι η Katy Perry, ο Lionel Richie και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι θέλουν να δείξουν ότι είναι από όλα περίπτωση. Θα είναι και καλλιτέχνες της κλασικής μουσικής. Οι πληροφορίες λένε ότι οι καλλιτέχνες που θέλανε δεν ήταν. Δηλαδή, δεν αποδέχτηκαν την πρόσκληση. Ακριβώς. Ακριβώς, για λόγους επαγγελματικούς είπαν, αλλά το διατάφτα παραμένει, δεν θα είναι εκεί. Ναι. Άρα ήταν η Αντέλ, ήταν επίσης και ο Ed Sheeran, αυτός ο κύριος μια παντονεκούλη με τα κόκκινα μαγιά. Α, ο Ed Sheeran, ναι. Εντάξει, ωραία τραγούδια έχει, βρε Γιώργο, Ed Sheeran. Υπάρχει και μια δίκη ότι είχε τη γράψει κάποιους παλιούς μουσικούς, αλλά τώρα μην μπαίνουμε εκεί, είναι άλλο θέμα. Ναι. Δεν θα είναι αυτή, θα είναι η Katy Perry, μια τραγουδίστρια της pop που ξεκίνησε από η ηρωίδα της Disney. Θα είναι ο Lionel Richie, που είναι ένας τραγουδιστής που οι άνθρωποι της ηλικίας δεν τον θυμόμαστε, οι νεότεροι δεν ξέρουν. Μόντε, είχε πει το γνωστό Hello. Και επίσης θα είναι και κάποιοι άλλοι, κάποια ονόματα τα οποία σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα είναι μπιλίστες. Είναι αυτοί, έτσι για να το κάνω πιο εύκολο για τους τηλεθεατές μας, αυτοί που θα κάνουν το πρώτο πρόγραμμα στα μπουζούκια μέχρι να εμφανιστεί. Όλες τις γλώσσες τις μιλάς, Γιώργο μου. Λοιπόν, μάλιστα. Πρόσκληση έχουν πάρει ελάχιστοι άνθρωποι. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι κονφιά γιατί θα είναι μέσα στο παλάτι. Αλλά θα στηθούν πάνω από 5.000 οθόνες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ θα υπάρχουν και κινηματογράφοι που κάποιοι, αν είναι τόσο μερακλείδες, θα πάνε να κλειστούν για να ακούσουν τη συναυλία. Ενώ μπορούν να τη δουν από τη τηλεόραση.